Κάνει την κίνηση, δοκιμάζει το πόδι του το αριστερό του Γκαλέτη. Εκπληκτική απομάκρυνση της μπάλας από τον Γιαννακόπουλο. Μιλιάζες, πάσα για τον Ζε Εντουάρτο, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Γκαλέτη έρχεται να κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρει. Ο Μπαργκάν πέρασε στην περιοχή, πέναλτι. Το έπιασε ο Δασκαλάκης, ο Καλτσάς έχασε την ευκαιρία. Τώρα είναι και ο Ρίος στον άξονα. Ο Μπεν 1-0. Εκπληκτικό γκολ ο Μπεν. Γύρισε ο Μπεν, έφερε την μπάλα στο αριστερό. Ο Μπεν ο Μντάκοβιτς 2-0. Στο 82. Ανενόχλητο ζυγίζει τη σέντρα. Ο Ζέλγο Κάλαντης είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Μπούρμπος. Κεφαλιά από τον Περογαβράκη, φοβερή φάση, εκπληκτική απομάκρυση της μπάλας από τον Γεωργαλίδη, κρατάει το 0. Γκρατσίνη με κεφαλιά, Ντεμπλάσης, ο Ναβάρο πλασάρι 0-1, ο Ναβάρο στο 36. Περογαβράκης με χώρο 1-1, ο Περογαβράκης πάει το ρόδι στην επίθεση στο 63, ισοφάνιση του Όφη. Αμπέιτ, ο Μπέρκ το σούτ, γκολ! 1-0 ο Παναθηναϊκός. Θα αλλάξει με τον Αλγερινό και θα εκτελέσει για να τη στείλει στα δίχτυα. Ήταν αυτός που πέτυχε τον νικητήριο γκολ στο κύπελο με την Καλλιθέα. Κουτσιανικούλη για τον Περογαβράκη, το σούτ του Περογαβράκη, γκολ! 1-0 για τον Όφη στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν κρατάνε. Γίνεται μια κόντρα για τον Κουτσιανικούλης να τροποδοτεί τον Περογαβράκη. Θα περιμένει την μπάλα από την εκτέλεση του Λίνο. Η εκτέλεση του Λίνο, η μπάλα θα περάσει από όλους και από τις κόντρες θα μπει γκολ. Είναι στην τοπή, θα δεχτεί και εκεί την κάρτα. Εδώ βλέπετε. Στο δεύτερο δοκάρι σημαδεύει ο Κάσες. Η δεύτερη κεφαλιά του Ρωμαίου. 1-0 ο Πανθρακικός στο 26. Και να μένει πίσω στο σκορ. Ο Φραγκουλάκης εκτέλεσε, πέρασε η μπάλα 1-1. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Θα κόψει ο Ρωμάνο για τον Χαντή. Ανοίγει το Διαμαντάκος εκεί. Θα δώσει την μπάλα. Το σουτ γκολ, καταπληκτικό γκολ από τον Διαμαντάκο, από την πάσα του Χαντή. Ο Χαντή βλέπει την κίνηση του Διαμαντάκου, άμεσα θα του δώσει την μπάλα και από πόσο πλάγια θα πιάσει το σουτ. Η εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά γκολ. Όφη ισοφαρίζει με το πρώτο φετινό γκολ του Θανάση Παπάζογλου. Η εκτέλεση του κόρνερ, Παπάζογλου σηκώνεται ψηλά. Δίπλα στον Μίτσελ, καλησπέρα Νίκο. Να δούμε μάλλον κατευθείαν το ξεκίνημα για τον Όφη και το γκολ στο 12ο δευτερόλεπτο με το σουτ του Λαμπρόπουλου. Εδώ. Απευθεία στο βολέα από τον Καρεσκάκη ο Όφη. Εδώ βλέπουμε την παλιά του Κάμπελ, ο Μήτρογλου. Η απάντηση από το πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Απέναντί του ο Δασκαλάκης που τον έχει σταματήσει νωρίτερα. Και το σταματάει και τώρα. Χαμένο πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Και έτσι τραβάει παίκτη πάνω του, βγάζει τη σέντρα ο Κάμπελ. Χάνει τη φάση ο Δασκαλάκης, γκολ του Μήτρογλου στο 52. Από το 52 η εκτέλεση πολύ έξυπνη από το Χολέβα. 3-1. Πολύ καλό μάτς. Η παλιά του ευκαιρία με το Μανιάτη. Τρίτη ασίστ του Κάμπερ στον αγώνα. Νομίζω ότι αν γίνει ψηφοφορία θα είναι ο άνθρωπος του αγώνα. Πάμε και σε φάση εδώ με πέμπτο γκολ. Με το Γιαταμπαρέ που ανοίγει λογαριασμό στη Super League. Στον Βασίλη Κουτσιανικούλη. Κάθε τι πάσα για τον Περογαβράκη. Πάλι για τον Κουτσιανικούλη. Θα κάνει το σουτ, καλό γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 53. Εδώ η προσπάθειά του, το 1-2 με τον Περογαβράκη, το δεξί σουτ. Η εκτέλεση του κόρνερ. Η κεφαλιά γκολ. Αυτό γκολ από τον Ίμπε. Ο Ίμπε τρέχει να καλύψει τον Παπάζογλου. Νομίζω ότι τρέχει περισσότερο πα στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα η σέντρα. Άλλη μια κεφαλιά γκολ. Δεν τα κατάφερε την πρώτη φορά ο Ντεβινσέντη. Τα καταφέρνει τώρα στο 63. 4 λεπτά μετά την πρώτη κεφαλιά που έφυγε δίπλα από την εστία του Δασκαλάκη. Σκοράρει. Του μάτς με τον Ντεβινσέντη να εκτελεί από κοντά, περνάει μπάλα, γκολ, 2-0, ακόμη μία κεφαλιά. Ο Τσουκαλάς, κίνδυνα προς τα πίσω, Παπάζογλου, κίνηση του Κουτσιανικούλη κρατάει, έχει απέναντι το Μακουκούλα, γι' αυτόν η πάσα, την παίρνει στα αριστερό και εκτελεί για το 2-1. Ο Αρίζα Μακουκούλα βάζει ξανά τον Όφη στο παιχνίδι στο 83 με το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Μιλιάζες με δύναμη. Σημαδεύει πάλι τον Παπάζογλου. Δεύτερο δοκάριο μακρύς από το Ζε Εντουάρντο. Ανοίγει το σκορ. Δείτε ξανά και ξανά το πώς ο μακρύς παίρνοντας την πάσα από το Ζε Εντουάρντο. Εδώ ο Λεοζίνιο κέρδισε την μπάλα από τις κόντρες. Ωραίο σουτ 0-1. Ο Λεοζίνιο σημάδεψε σωστά με το αριστερό πόδι. 40 λεπτό. Μιλιάζες εκτελεί. Η κεφαλιά 1-1. Καταπληκτικό γκολ του Παπάζογλου. Το κεφάλι του ψάχνουν οι παίκτες του Όφερ, το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 40. Το εξτρέμ πάτησε περιοχή. Η κεφαλιά, πάσα ο Παπάζογλου, 2-1. Ξανά η φάση. Ο μακρύς σε κεφαλιά, πάσα για τον Παπάζογλου. Σε Εντουάρντο. Ξανά για τον Μακουκούλα, αυτός είναι σε τέτα τέτ, μεγάλη ευκαιρία. 3-1. Για το 3-1 του Όφη. Ο μακρύς, ο Νάστος γυρίζει το σούτ από τον πρίτο γκολ. 1-0 για τον Ανδρόμητο στο 17. Εδώ φαίνεται να τελειώνει η φάση, αλλά και ο μακρύς κάνει λάθος και από τον Ζόρο. Δύο παίκτες απέναντι στον Μπούρμπο, ο Μπρίτος στο δεύτερο δοκάρι. Ο Νάστος κάνει την κεφαλιά, γκολ! Από το πουθενά ο Ανδρόμητος κάνει το 2-0. Πρώτα βρήκε την μπάλα Όγιος, μετά αυτή βρήκε στο κεφάλι του Νάστου. Νάκι ωραίο για τον Φάμπιο Ούμπιδες για το 3-0. Μόνος του απέναντι στο Φερνάνδες, δίπλα του είναι ο Παπαδόπουλος. Πετάει την μπάλα στο Παπαδόπουλο. Έτοιμο γκολ για το 3-0. Ο Αργεντινός έτοιμο γκολ στον Παπαδόπουλο. Να σουτάρει απέναντι στον Στρατιλάτη. Η εκτέλεση του κόρη κεφαλιά γκολ. 1-0 από τον Θανάση Παπάζογλου, ο οποίος σηκώνεται πιο ψηλά από όλους. Από τον κόρνερ του Μιλιάζες. Παπάζογλου σηκώνεται πιο ψηλά από όλους. Ο Κάλβο είναι αυτός που θα το εκτελέσει, μπάλα στα δίχτυα. Είναι καταπληκτικό δευτερόλεπτα πριν. Ο Κάλβο μπαίνει στο παιχνίδι, δεν έχει ακουμπήσει καθόλου την μπάλα. Ο Κάλβο την έφερε στο δεξί, έκανε το σουτ, κάπου βρήκε η μπάλα 2-0. Είναι ο Σολάρι αυτός που τρέχει να πανηγυρίσει, είναι το 2-0. Για την Ξάνθη, 62 λεπτό του παιχνιδιού. Όπως ο Ζε που έχει τώρα την μπάλα, ο οποίος... Περογαμβράκης πατάει περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι Κουτσιανικούλης μειώνει ο Όφη στο 76. Δείτε πώς ξεδιπλώθηκε ο Όφη σε αυτή την επίθεση, ο Κουτσιανικούλης μόνος του. Καμαρά θα κάνει μόνος του την προσπάθεια. Μπαίνει στην μεγάλη περιοχή ο Καμαρά απέναντι στον Φερνάντες, ανοίγει το σκορ. 1-0 με τον Καμαρά. Ανοίγει για τον Όγιος, ο οποίος αφήνει πίσω του τον Μέλισσα. Περιμένει ο Περογαμβράκης. Όγιος θα κάνει το σούτ, ισοφαρίζει. 1-1 στο 23 από τον Όγιος. Εδώ βλέπετε η πάσα του Ζε Εντουάρντο. Αφήνει πίσω του τον Μέλισσα από πολύ πλάγια το δεξί σούτ. Προσποίηση. Θα μπει στην μεγάλη περιοχή. Τα καταφέρνει ο Μπούρμπος. Θα βγάλει για τον γκολ του Παπάζογλου. Το μισό γκολ ανοίγει στον Χρήστο Μπούρμπο. Φτάνοντας σχεδόν μέχρι τη μικρή περιοχή και δίνοντας ένα έτοιμο γκολ στον Παπάζογλου. Εδώ. Δεν είχε καμία δυσκολία ο Παπάζογλου από την πολύ ωραία κίνηση του Μπούρμπου με το δεξί.